Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Πολλά από... Εγώ θα μιλήσω σήμερα για την ανάγκη της πρώιμης διάγνωσης του καρκίνου του πνεύμονα, ποιες είναι οι προκλήσεις και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Το έργο μου είναι πάρα πολύ εύκολο, δεδομένου ότι πολλά από αυτά που θα πω έχουν ήδη υποθεί. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό που τονίζονται ακριβώς τα ίδια από όλους τους ομιλητές και σε αυτή ακριβώς τη διαφάνεια φαίνεται ότι ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα δημόσιας υγείας, αποτελώντας την πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο και για τα δύο φύλλα, ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι είναι η τρίτη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τα εγκεφαλικά επεισόδια. Για την Ελλάδα, οι θάνατοι από καρκίνο ισοφαρίζουν τους θανάτους από ισχεμική καρδιοπάθεια. Περιμένουμε περίπου 7.000 θανάτους ετησίως από τον καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίοι οι θάνατοι υπερσκελίζουν τους θανάτους που οφείλονται στις άλλες συχνές κακοήθειες, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού, του παχαίους εντέρου και του προστάτη, γεγονός που σημαίνει ότι πραγματικά ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μια απειλή. Έχουμε θεαματικές εξελίξεις τα τελευταία 15 χρόνια και στη μοριακή διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα και στις διαγνωστικές τεχνικές, στις επεμβατικές τεχνικές, στις τεχνικές ακτινοθεραπείας, στις καινούριες θεραπείες, στις στοχευμένες, στις ανοσοθεραπείες. Παρ' όλα αυτά, ο καρκίνος του πνεύμονα θα εξακολουθήσει κατά πάσα πιθανότητα να είναι μία δημόσια απειλή καθ' όλο τον 21ο αιώνα. Και όπως βλέπετε, στο αριστερό σκέλος της διαφάνειας αποτελεί την αιτία θανάτου, την αιτία, συγγνώμη, ετών χαμένων με αναπηρία σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τους άλλους συχνούς καρκίνους. Και δυστυχώς η πενταετής επιβίωση, όπως φαίνεται στο δεξιό σκέλος της διαφάνειας, είναι μόνο της τάξης του 15 με 20% στις περισσότερες από τις 61 χώρες οι οποίες συμπεριλήφθησαν στη μελέτη Concord 3. Και παρά το ότι από το 2000 μέχρι το 2015 είχαμε μια πολύ μικρή αύξηση στην επιβίωση του καρκίνου του πνεύμονα, αυτή η αύξηση δυστυχώς οφείλεται μόνο στη μείωση της επίπτωσης της νόσου και για τους δύο τύπους καρκίνου και βεβαίως και στις θεαματικές εξελίξεις της θεραπευτικής για τον μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Ελάχιστα όμως οφείλονται στη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα σε πρώιμο στάδιο. Δυστυχώς ο καρκίνος του πνεύμονα και ο μικροκυταρικός και ο μη μικροκυταρικός εξακολουθούν να διαγνώσκονται σε προχωρημένα στάδια ακόμα και σήμερα. Και είναι γνωστό κατά τα άλλα ότι η θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα σε πρώιμα στάδια συνοδεύεται από βελτίωση της επιβίωσης, όμως η τρέχουσα προσέγγιση για τη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα είναι εντελώς αναποτελεσματική. Και βεβαίως θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε περιοχές κοινωνικο-οικονομικής υστέρησης πλήττονται δυσανάλογα. Η πρώιμη διάγνωση είναι το κλειδί για να καθιστούμε περισσότερους ασθενείς ικανούς να ωφεληθούν από τις πρόσφατες εξελίξεις που έχουμε στη διάθεσή μας. Όμως η πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα εξακολουθεί να παραμένει μια μεγάλη πρόκληση. Και όταν λέμε για πρώιμη διάγνωση, εννοούμε τόσο την έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωματικών ασθενών με καρκίνο, όσο και την ανάδειξη του καρκίνου σε ασυμπτωματικούς και κατά τα άλλα υγιείς ασθενείς. Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην αναγνώριση των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, μας τα είπε εξαιρετικά ο κύριος Μπουκοβίνας προηγουμένως. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που έχουμε διαγνωστικές καθυστερήσεις και αυτό οφείλεται στο ότι τα πρώιμα στάδια δεν έχουν συχνά συμπτώματα ή ακόμα και όταν υπάρχουν συμπτώματα, οι ασθενείς δεν τα αντιλαμβάνονται επειδή είναι μη ειδικά συμπτώματα που μπορεί να μπερδεύονται με τα συμπτώματα της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Συχνά υπάρχει και κάποια άρνηση από την πλευρά του ασθενούς, υπάρχει και ένας μηδενισμός σχετικά με τη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Οπότε σημαντικές προτεραιότητες που πρέπει να αναλυθούν προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού αλλά και των επαγγελματιών υγείας για τον καρκίνο του πνεύμονα. Θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διάφορες συστάσεις οι οποίες υπάρχουν σχετικά με την αναγνώριση και την παραπομπή ασθενών με υποψία καρκίνου του πνεύμονα. Υπάρχουν decision support tools τα οποία μπορούν να υπολογίσουν τον κίνδυνο καρκίνου με βάση τα συμπτώματα και βεβαίως να έχουμε ένα υψηλό βαθμό υποψίας γιατί ακόμα και με μικρή υποψία θα πρέπει να παραπέμπονται οι ασθενείς όταν υπάρχει σοβαρή ένδειξη κακοήθειας.
Όσον αφορά για το screening, και αυτά υπόθηκαν πάρα πολύ ωραία προηγουμένως, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Το screening μειώνει τη θνησιμότητα και αυτό είναι δεδομένο. Το έχουν δείξει δύο μεγάλες στοιχειοποιημένες μελέτες, όμως το screening συνοδεύεται από μεγάλο κόστος, συσχετίζεται με ψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών ευρημάτων, συνεπάγεται διαδικασίες διαγνωστικές σε ασθενείς οι οποίοι μπορεί να μην έχουν καρκίνο, το οποίο σημαίνει ότι οι ασθενείς επιβαρύνονται σημαντικά το ίδιο και το σύστημα υγείας. Οπότε η επιβολή, η εφαρμογή του συστήματος του screening είναι μια μεγάλη πρόκληση, οπότε πολύ σημαντικές προτεραιότητες προς την κατεύθυνση αυτή είναι η στόχευση ανθρώπων που έχουν τον υψηλότερο κίνδυνο αντί για την ευρεία στόχευση του πληθυσμού, η βελτιστοποίηση της πρόσληψης του screening ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες, η εξατομίκευση του κινδύνου, η διάγνωση, η περαιτέρω διάγνωση των ευρημάτων και η βελτιστοποίηση του συστήματος, ούτως ώστε να μπορεί να υποδεχτεί τις ανάγκες που έχουν, που σημαίνει αυτό το screening. Εδώ θα πρέπει να σταματήσω λόγω περιορισμού χρόνου. Αν υπάρχει χρόνος μετά, μπορούμε να συζητήσουμε την τεράστια ανάγκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την ενσωμάτωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μαζί με την ειδική φροντίδα, ούτως ώστε να αυξήσουμε την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμωνα, άρα και την επιβίωση τελικά. Ευχαριστώ πολύ.